Ο Κύριος μας καλεί φέτος να αναζωπυρώσουμε τη σχέση μας με το Λόγο, ώστε ο Λόγος να γίνεται ρήμα, ώστε να αρχίσουμε να τρεφόμαστε και πάλι, γιατί κάποιοι από μας, πρέπει να το ομολογήσουμε, έχουμε σταματήσει να τρεφόμαστε. Εγώ μπορώ να καταλάβω εύκολα ποιος πιστός έχει σταματήσει από καιρό να τρέφεται πραγματικά. Ξέρετε πώς το ξέρω? Όταν ανοίξει το στόμα του να μιλήσει. Ξέρω αν τρέφεται καθημερινά ή αν είναι πνευματικά υποσιτισμένος. Το στόμα αυτού που τρέφεται πνευματικά μιλάει με παρησία, μιλάει με αποκάλυψη, βγαίνει φως, βγαίνει η ευωδία του φρέσκου μάνα. Ουράνιε Πατέρα, σου αφιερώνομαι το έτος 2023 σαν ένα έτος άγιο σε σένα, στο οποίο μας καλείς να θυμηθούμε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε με το ψωμί αυτού του κόσμου. Έχουμε ανάγκη να φάμε το μάνα που κατεβαίνει από τον ουρανό, τον άρτο που κατεβαίνει από τον Κύριο, τον Ιησού, τον Λόγο. Κύριε, όλα αυτά που είπαμε, ζητάμε εσύ με το Πνεύμα σου, ζωντάνεψε τα μέσα μας, και κάθε ένας από εμάς ο οποίος έχει την επιθυμία να ανταποκριθεί, δώσε μας τη δύναμη να πάρουμε την απόφαση με πειθαρχία, με συνέπεια, με αφιέρωση σε καθημερινή βάση, να ερχόμαστε να μαζέψουμε το μάνα για να φάμε και να πιούμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου, όχι μόνο με τη θρησκευτική πράξη του ψωμιού και του κρασιού, αλλά με την ουσιαστική πνευματική ενέργεια της μετάδοσης της φύσης του Ιησού μέσα μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού.